Λοιπόν, και από το κέντρο του Ηρακλείου θα πιάσουμε τώρα ένα θέμα που αφορά συμβουλές για ασφαλείς εξορμήσεις στην φύση, στην πανδημία μέσα. Δεν είναι λίγοι αυτοί, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο απελευθερώνται και ψυχολογικά, κάνοντας μία βόλτα σε φαράγγια, σε βουνά. Οι εξορμήσεις έχουν βρεθεί στο επίκεντρο και στο προσκήνιο. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Γιώτα Κωστάκη, μέλος Πεζοπορικού Συλλόγου Δρόμοι Ζωής, και την κυρία Χριστίνα Ζωράκη, μέλος του Πεζοπορικού Συλλόγου Δρόμοι Ζωής. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Κωστάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Όντως, έχει έρθει στην καθημερινότητά μας και λόγω της πανδημίας το να βγούμε να κάνουμε μία βόλτα και λίγα χιλιόμετρα και λίγα μέτρα παραπέρα από το σπίτι μας και επιλέγουμε τις βόλτες σε φαράγγια, σε βουνά. Μία περιήγηση ωστόσο, μία βόλτα που κρύβει κινδύνους. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό βασικότερο όλων είναι πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνουμε μόνοι μας. Πάντα θα πρέπει να έχουμε κάποιον που να γνωρίζει τη διαδρομή και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ίσως θα έπρεπε να απευθυνθούμε ίσως σε έναν σύλλογο. Τώρα, εν μέσω πανδημίας, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Τότε γι' αυτό θα έπρεπε ίσως να έχουμε κατά νου ότι αν κάνουμε μία καθιστική ζωή, καλό θα ήταν να διαλέγουμε διαδρομές οι οποίες να είναι σχετικά εύκολες, να μην υπερβαίνουν δηλαδή τα 5 χιλιόμετρα. Καθώς επίσης και ότι είμαστε σε χειμερινή περίοδο και το χιόνι ακόμα υπάρχει, οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πάγο. Καλό θα ήταν να μην υπερβαίνουμε τα 800 μέτρα υψόμετρο. Μικρές αποστάσεις, ώστε αν κουραζόμαστε να γυρίζουμε πίσω, γιατί οι μέρες, καθώς ξέρουμε ότι είναι μικρής διάρκειας, οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ φως στη διάθεσή μας. Και κάποιο βασικό ελάχιστο εξοπλισμό. Αυτό δηλαδή είναι και το νούμερο ένα λάθος. Να μην πηγαίνουμε μόνοι μας, εγώ συγκρατώ αυτό, και να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το θέμα είναι πώς γνωρίζει ένας εραστέχνης ποιος είναι ο εξοπλισμός που πρέπει να έχει μαζί του. Να μας κάνετε κάποιες αναφορές. Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι ένα καλό ζευγάρι παπούτσια. Αυτό είναι ένα ζευγάρι ορειβατικά παπούτσια που σίγουρα δεν θα μας βοηθήσει να μην γλιστρήσουμε, να μην παραπέσουμε, να μην στραμπουλήξουμε το πόδι μας. Από εκεί και πέρα μετά, ένα σακίδιο που να έχουμε τα βασικά, λίγο νεράκι, ένα σνακ, ξηρούς καρπούς, όχι κάτι το ιδιαίτερο, ένα τοστάκι ώστε να μας κρατήσει καλά, να έχουμε δηλαδή ενέργεια. Και για ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν και κάποιο πρόβλημα στα γόνατα, στη μέση ίσως, θα ήταν χρήσιμα να είχαν κάποια μπατόν, που είναι τα λεγόμενα μπαστούνια που λέμε, για να μπορεί το βάρος να μοιράζεται σε όλο το σώμα και να μην καταπονείτε. Κυρία Ζωράκη, όμορφες οι εξορμήσεις, κρύβουν κινδύνους και δεν είναι βέβαια και παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι παιχνίδι. Στόχος του Συλλόγου μας είναι η ασφάλεια, πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό είμαστε και ίσως ένας από τους πρώτους συλλόγους που φοιτούμε σε μια σχολή η οποία προσεχώς θα είμαστε πιστοποιημένοι βοηθοί συνοδοί βουνού, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα στο μέλλον. Γιατί, κακά τα ψέματα, ακούμε καθημερινά, πριν ένα μήνα έγινε ένα περιστατικό δυσάρεστο στον Ψιλορίτη, αν έχετε ακούσει. Ο νεαρός θα μπορούσε να ήταν αδερφός μας, ανιψιός μας. Δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θέλουμε να εξαφανιστεί το γεγονός αυτό, να μην υπάρχουν άλλα θύματα. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι η ασφάλεια, πρώτα απ' όλα. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, πολύ σημαντικό. Πρέπει να γνωρίζουμε προσανατολισμό. Πρέπει να γνωρίζουμε τι θα φοράμε, τι θα έχουμε μαζί μας πάνω στο βουνό. Δεν είναι απλό πράγμα το βουνό, όσο όμορφο είναι, ταυτόχρονα είναι τόσο επικίνδυνο. Τι πιο όμορφο κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με ένα σύλλογο, με το σύλλογό σας, θα έχει και παρέα βέβαια και θα γνωρίσει και τα βασικά. Νομίζω η διαδικασία γίνεται ακόμα πιο όμορφη, αν γνωρίζεις τι πας να κάνεις, αν γνωρίζεις τους κινδύνους.
Ναι, γίνεται πολύ όμορφη. Εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά. Η ζωή είναι κίνηση, αυτό πρέπει να γνωρίζουμε. Βρισκόμαστε στον παράδεισο, είναι δίπλα μας ο παράδεισος και είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευτούμε. Και να γνωρίζουμε το τι υπάρχει γύρω μας. Έρχονται από όλο τον κόσμο και επισκέπτονται την Κρήτη. Εμείς την έχουμε στα πόδια μας, οπότε είναι καλό να το εκμεταλλευτούμε. Κυρία Κωστάκη, η πεζοπορία, μία πεζοπορία, πόσο διάρκει? Κοιτάξτε να δείτε, μια πεζοπορία, για να την ονομάσουμε πεζοπορία, πρέπει να είναι από 5 χιλιόμετρα και πάνω. Αλλιώς είναι ένας απλός περίπατος. Ναι. Μπορούμε να διανύσουμε ένα φαράγγι, ένα χωματόδρομο, μια εύκολη σχετικά διαδρομή, έτσι, αν είμαστε ιδίως αρχαροί. Κυρία Κωστάκη, να διαχωρίσουμε βέβαια τους όρους πεζοπορία με αναρρίχηση. Δύο διαφορετικές διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Ναι, η αναρρίχηση τώρα θέλει εξειδικευμένο, ναι, καταρχήν και εξοπλισμό και θέλει και πύρα και εννοείται πως κάποιον ειδικό ώστε να μας δείχνει πώς να κάνουμε την αναρρίχηση. Γιατί η αναρρίχηση είναι διαφορετικό και ακόμα και από την ορειβασία, έτσι. Η αναρρίχηση θέλει εμπειρία, ναι, δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να το κάνει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η πεζοπορία είναι περπάτημα και συγγνώμη που γίνομαι αναλυτικός για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ακριβώς. Είναι περπάτημα. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Βέβαια, εμείς αυτά στην ιστοσελίδα μας, όποιος θέλει ας ενδιαφερθεί για κάποια διαδρομή, για παράδειγμα, γράφουμε πάντα βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, ξεκινάει ο βαθμός δυσκολίας νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Οπότε, οι αρχάροι καλό θα ήταν να κάνουν μία διαδρομή βαθμού δυσκολίας 1. Να μου φέρετε δύο παραδείγματα με μια διαδρομή με βαθμό δυσκολίας 1 και μια διαδρομή με τον πιο δύσκολο βαθμό δυσκολίας. Κοιτάξτε να δείτε, για παράδειγμα, μια διαδρομή ανεβαίνοντας στο Γιούχτα είναι βαθμός δυσκολίας 1. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να κοιτάξουμε και το πόσα χιλιόμετρα είναι η διαδρομή. Γιατί και το φαράγγι της Σαμαριάς δεν έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας μεγάλο, αλλά είναι 16 χιλιόμετρα. Οπότε δεν παίζει μόνο ρόλο και η δυσκολία όσον αφορά το υψόμετρο, το πόσο ανηφορικά μπορεί να είναι, αλλά και το πόσα χιλιόμετρα είναι η διαδρομή μας. Γιατί άλλο να μπορέσουμε να αντέξουμε να περπατήσουμε 5 χιλιόμετρα και άλλο 16. Έτσι. Σωστά. Γι' αυτό θέλει μία σχετική πάλι εμπειρία, μία προπόνηση βασικά, όχι τόσο εμπειρία. Να έχουμε κάνει δηλαδή προηγούμενες διαδρομές, γιατί αν κάνουμε καθιστική ζωή δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με μία τόσο δύσκολη. Κυρία Ζωράκη, με τον κορονοϊό και την πανδημία φαντάζομαι κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις. Τα μέτρα εννοείται, τα οποία λαμβάνει ο σύλλογός σας, ποια είναι? Τώρα έχουμε σταματήσει κάθε πεζοπορία και περιμένουμε νεότερα, έτσι ώστε να μπορούμε να κινηθούμε, να ξαναξεκινήσουμε τις πεζοπορίες όποτε η πολιτεία ανάψει το πράσινο, ναι, φως. Έχετε ενημερωθεί, έχετε επέμβει σε περιστατικά απεγκλωβισμού που κάποιος πεζοπόρος έχει χαθεί? Έχει τύχει να βοηθήσετε? Στο δικό μας το σύλλογο δεν έχει χαθεί ποτέ κανένας προς το παρόν και δεν πρόκειται να χαθεί, γιατί δεν αφήνουμε κανένα πίσω, έτσι. Το προσέχουμε. Εγώ μίλησα βέβαια γενικά, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα ο σύλλογός σας. Γενικά αν έχετε κληθεί να βοηθήσετε κάποιον και εκτός σύλλογου βέβαια. Όχι, δεν, ναι, έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο πιο μικρός πεζοπόρος, κυρία Κωστάκη? Ο πιο μικρός, νομίζω, του ιδρυτή 8 χρονών, ο γιος του. 8 χρονών. Ναι. 8 μέχρι 68 έχουμε. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό δηλαδή το μήνυμά μας καλούμε και την νεολαία ιδιαίτερα να φύγει από αυτό το τάμπλετ, από αυτό το κινητό, να κάνει πραγματικούς φίλους και πραγματικά έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Έχουμε δημιουργήσει μάλλον μία παρέα θα έλεγα. Αγκαλιάζουμε όλους τους νέους, όλα τα νέα μέλη που έρχονται και σιγά σιγά μας έχει χαροποιήσει το γεγονός ότι έρχονται και νέοι στην παρέα αυτή τη μεγάλη. Οπότε θα έλεγα αυτό θα ήταν το μήνυμα που θα δίναμε σαν σύλλογος. Να έρθουν όλοι να ξαναρχίσουμε μάλλον να έχουμε την επαφή με τη φύση. Μάλιστα. Κυρία Ζωράκη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν παίρνω καθένα σε ένα μπαστούνι και βγαίνει σε ένα φαράγγι να περπατήσει και μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν και με το σύλλογό σας και με παρόμοιους συλλόγους να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη πρόκληση, η όμορφη παρέα και να μάθουν τα βασικά. Δεν έχει κανείς να χάσει το οτιδήποτε. Ακριβώς. Να στείλετε ένα μήνυμα. Ναι. Και εσείς, κυρία Ζωράκη. Αφού μπορούμε εμείς, μπορείτε και εσείς. Μπορεί και ο καθένας, έτσι.
Εγώ συγκεκριμένα είμαι 1,58, είμαι 50 κιλά και μια χαρά μπορώ. Οπότε αφού μπορώ εγώ, μπορεί ο καθένας σας. Έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε να έχεις κάποια συγκεκριμένη μυϊκή δύναμη, ούτε κάποιο συγκεκριμένο ύψος, ούτε το οτιδήποτε. Θέληση χρειάζεται, έτσι. Και καλή διάθεση. Μάλιστα. Άλλο. Κυρία Κωστάκη, κυρία Ζωράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και τις ξεχωριστές συμβουλές που δώσατε και σε εμάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.